Γεια σας, καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο του podcast Κάτι από Πολλά. Σε αυτό το επεισόδιο με αφορμή τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές που έρχονται θα σας πω μία είδηση την οποία είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει αν όχι όλοι οι περισσότεροι και αφορά στον Δήμαρχο Ναυπλίου με αφορμή αυτή την είδηση θα σας πω γιατί πιστεύω ότι το software που τρέχει στο μυαλό κάθε άντρα βασίζεται στο λειτουργικό που του φόρτωσαν όταν ήταν 10 χρονών. Κατά βάση δηλαδή ότι ένας ενήλικας, ένας άντρας όριμος βασίζεται στο software που φόρτωσε το κεφάλι του όταν ήταν 10 χρονών. Επίσης, πάνω στο ίδιο θέμα, με αφορμή δηλαδή της δημοτικής και νομαρχιακής εκλογέ. θα σας μιλήσω για όλους αυτούς τους παλιούς συμμαθητές που έχεις να δεις χρόνια και ξαφνικά σε θυμούνται. Κάτι που είναι πάρα, πάρα πολύ συγκινητικό, η αλήθεια είναι. Και τέλος, θα σας μιλήσω για τους Pure Essence, ένα βρετανικό συγκρότημα που δεν αγαπήθηκε πουθενά στον κόσμο τόσο όσο στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κάτι από πολλά. Η ενότητα αυτή προέκυψε ε, λόγω μιας είδηση που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι και συζητήθηκε πάρα πολύ, γράφτηκε παντού, μεταδόθηκε σε όλα τα μέσα και αφορά στο Δήμαρχο Ναυπλίου. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Δήμαρχος Ναυπλίου άφηνε σακούλες με σκουπίδια έξω από το σπίτι του αντιπάλου του. Οκ, okay η είδηση αυτή έπαιξε παντού, μεταδόθηκε από όλα τα μέσα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά. Ο ίδιος έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά. Νομίζω εξέδωσε και μία ανακοίνωση πέραν από αυτά που έγραψε στα social media. Δεν το αρνήθηκε με δύο λόγια. Ο λόγος που δεν το αρνήθηκε είναι γιατί ο τύπος που του άφηνε τα σκουπίδια και όλα τα υπόλοιπα έβαλε κάμερες στο σπίτι και τον κατέγραψε να το κάνει αυτό 22 φορές. Δηλαδή ο τύπος έχει 22 βίντεο με το δήμαρχο ναυπλίου να του πετάει μια σακούλα με σκουπίδια έξω από την είσοδο του σπιτιού του. Δεν ξέρουμε πόσε φορέ έγινε, δηλαδή δεν ξέρω αν ο τύπο είχε έτσι κι αλλιώ στο σπίτι του κάμερε και το είδε, ή αν άρχισε να αναρωτιέται για ποιο λόγο βρίσκει σκουπίδια έξω από το σπίτι του, οπότε πήγε και έβαλε κάμερε. Σημασία έχει ότι υπάρχουν 22 βίντεο. Φαντάζομαι ότι στο σπίτι του Δημάρχου δεν θα είναι και ιδιαίτερα χαρούμενοι με τη δημοσιοποίηση αυτού του γεγονότο, αλλά απ' την άλλη αυτό που έλεγαν ουδέν κακό, αμοιγέ καλού, δηλαδή. Ναι, μεν συνέβη αυτό, ναι, μεν έχουν εκτεθεί τώρα έχει γίνει όλο αυτό το περιστατικό, αλλά τουλάχιστον έτσι λύθηκε η απορία στο σπίτι του Δημάρχου γιατί ο μπαμπάς τελευταία προσφέρεται να κατεβάζει εκείνο τα σκουπίδια. Και με τόση χαρά κιόλα. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονό είναι αυτό. Δεν πρόκειται να το κρίνω πολιτικά. Εννοείται το αποδοκιμάζω. Εννοείται μου φέρνει διάφορα συναισθήματα απέχθεια και μόνο να σκεφτώ ότι θα έβρισκα έξω από το σπίτι μου κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το podcast δεν κρίνουμε άλλου ανθρώπου. Δεν κρίνουμε συμπεριφορέ. Συζητάμε όμω για αυτέ και με αφορμή κάποια γεγονότα, κάποιε συμπεριφορέ, κάποιε πράξει μπορούμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Γιατί αυτή την είδηση μου τη διάβασε η γυναίκα μου. Και συνέβη το εξή. Ήμασταν στι διακοπέ πρώτα απ' όλα και κάποια στιγμή τη βλέπω να κοιτάζει στο κινητό τη και να γουρλώνει τα μάτια. Και μου διαβάζει την είδηση με φωνή που κάθε μία λέξη εμπεριείχε την έκπληξη σχετικά με αυτό που διάβαζε. Η γυναίκα μου διαβάζοντα την είδηση ότι ένα τύπο, ένα εξέχον μέλο μια κοινωνία, μια πόλη, Άφηνε σκουπίδια έξω από το σπίτι του αντιπάλου του. Η γυναίκα μου αυτή την είδηση δεν μπορούσε να την πιστέψει. Μου λέει δε, δεν το πιστεύω. Μου λέει δεν είναι δυνατόν να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Μου λέει είναι αδιανόητο. Από την άλλη, τώρα εγώ δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγει. Όχι γιατί ξέρω κάτι παραπάνω, όχι γιατί το εγκρίνω ή γιατί λέω καλά του έκανε ή γιατί ναι αυτά είναι καλό να συμβαίνουν, να θυμόμαστε που και που, ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος στην πολιτική. Όχι, καμία σχέση. Εγώ δεν εξεπλάγει τόσο πολύ γιατί αυτό είναι 100% αγορίστικη συμπεριφορά. Οκ, okay, τέλος. Αυτό θα έκανε ένα αγοράκι. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι το λειτουργικό που έχουμε οι άντρε στο κεφάλι μα, όσο χρονών και να είσαι, ξεκινάει από αυτά τα δεδομένα που σου φόρτωσαν όταν ήσουν 10 χρονών. Οκ. Okay. Αυτό το γεγονό αποδεικνύει ότι η βάση τη ψυχής του άντρα είναι το αγοράκι που ήταν κάποτε. Είμαι σίγουρο ότι αυτό ο άνθρωπο πριν καταλήξει στο ότι θα πάω και θα του πετάω σκουπίδια έξω από την πόρτα, εξέτασε διάφορε άλλε επιλογέ. Μπορεί να σκέφτηκε, επειδή είναι πολιτικό μου αντίπαλο, θα πηγαίνω κάθε βράδυ στο σπίτι και θα του χτυπάω το κουδούνι και θα φεύγω τρέχοντα. Αλλά πιθανότητα το απέρριψε, γιατί σου λέει, δεν ξέρω αν θα είναι μέσα. Οπότε να κάνω κάτι που σίγουρα θα το δει. Τα σκουπίδια θα τα πετάξω, εκεί θα μείνουν. Είμαι σίγουρο ότι σε κάποια φάση του πέρασε από το μυαλό να πάει και να του κολλήσει τσίχλα στα μαλλιά. Ή όταν πάει να κάτσει στην καρέκλα να του την τραβήξει. Ή να του βάλει σκορδάκια εκεί που περπατάει. Είμαι βέβαιο ότι όλα αυτά πέρασαν από το μυαλό του, γιατί αυτή είναι η ψυχή του άντρα. Είτε είναι 10 χρονών, είτε είναι 80, αυτή είναι η ψυχή του άντρα. Γιατί πιστεύετε ότι έχουν κάνει επιτυχία ταινίε όπω Η Εντιμότατη Φίλη μου. Εάν δεν την ξέρετε ψάξτε να τη βρείτε. Γκουγκλάρετε και βρείτε έναν τρόπο να δείτε αυτή την ταινία. Η εντυμότατη φίλη μου, ιταλική ταινία. Γιατί αυτό είναι ακριβώς, ο άντρας είναι παιδάκι, είναι αγοράκι και όποτε του δίνεται ευκαιρία το εκδηλώνει. Όταν ακούω σε συνεδριάσει δημοτικών συμβουλίων, έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει έγινε φασαρία, τσακωθήκαν, φωνάζαν, δεν τα βρίσκαν. Γενικά υπήρχε πολλή ένταση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το τι πρέπει να ψηφίσουν. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση εκεί στο τσακίρ κέφι τη διαφωνία, εκεί που είχε ανάψει ο καβγά και φωνάζουν εσεί, εμεί και να πεταχτεί κάποιο και να πει Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν βγάζουν άκρη. Πάρτε μια μπάλα, πάμε στην πλατεία, παίζουμε ένα διπλό ποδοσφαιράκι και όποια ομάδα κερδίζει, ψηφίζουμε το δικό τη. Το έχουμε. Και όλοι θα λέγανε ναι, ρε. Πώ δεν το σκεφτήκαμε. Καθόμαστε, τσακωνόμαστε. Πάμε να παίξουμε ένα διπλό. Δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση ο Δήμαρχο να έλεγε ότι ναι, του άφησα σκουπίδια έξω από το σπίτι του, αλλά και αυτό την ώρα που μιλούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μου πέταγε νερφ. Θα ήταν τέλειο να βλέπει τον Δήμαρχο να έχει φρουρά οι οποίοι θα κουβαλάνε νερφ. Είναι ροπίστολα. Καλογεράκι. Δεν βαριέσαι, να δροσιστούμε και λίγο. Πάντως αυτό μου έφερε στο μυαλό διάφορα και ένα από αυτά είναι πάνω σε αυτή τη συμπεριφορά την αντρική και το τι σκεφτόμαστε και τι λύσεις, τι ιδέες έχουμε κατά διαστήματα. Κάτι που είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια όταν είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη απεργία οι άνθρωποι που εργάζονταν στην καθαριότητα στους δήμους. Τότε λοιπόν είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο οι άντρε όταν κατέβαζαν τις σακούλες με τα σκουπίδια τις πήγαιναν 2-3 στενά παρακάτω. Σου λέει εντάξει, μη γεμίσει εδώ. Το πάω στην άλλη γειτονιά. Το είχε αναφέρει και ο Πανούση σε μια παράστασή του εκείνη την περίοδο, όλο αυτό που συνέβαινε. Κατέβαιναν κάτω και δεν πήγαιναν τα σκουπίδια στον κάδο, στον δρόμο του, τα πήγαιναν κάπου αλλού. Να τα δούνε και άλλοι άνθρωποι. Κάποιοι δε, οι οποίοι ήταν πιο μπελαλίδε, είχαν όρεξη, είχαν χρόνο, είχαν και τη δύναμη, έπαιρναν του κάδου που ήταν στο δρόμο του σπιτιού του και του πήγαιναν σε άλλο δρόμο. Δηλαδή σου έλεγε, κοίτα να δεις, επειδή ξέρω, εγώ πάω τη σακούλα μου δύο δρόμου παρακάτω. Αλλά που ξέρω ότι αυτό το λαμόγιο δεν θα έρθει να κάνει το ίδιο και σε μένα. Δεν θα τον αφήσω. Πώ θα πετάξει τα σκουπίδια, άμα δεν έχει κάδο, ε. Και όταν λέμε να πετάξει τα σκουπίδια, οι κάδοι είχαν γεμίσει λόγω τη απεργία και απλά ρε παιδί μου, υπήρχαν σημεία που συγκεντρώνονταν τα σκουπίδια. Έλεγε ρε παιδί μου, εδώ είναι ο κάδο και γύρω από τον κάδο αφήνουμε τα σκουπίδια. Αλλά για να επανέλθω στο δήμαρχο ναυπλίου και πάλι δεν κρίνω, καταγράφω τι σκέψει μου, θέλω να πω το εξή. Ότι αυτό συνέβει πέρασε, θα ξεχαστεί κάποια στιγμή. Αλλά, όπως λέει και ένα παλιό blues κομμάτι, η τιμωρία να ταιριάζει στο παράπτωμα. Αυτό είναι ο στίχος, το blues κομμάτι. Και νομίζω ότι εδώ η τιμωρία είναι κάτι το οποίο έχει αυτορυθμιστεί. Γιατί σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος, από εδώ και πέρα, για το υπόλοιπο της ζωής του, κάθε, μα κάθε φορά που θα πετάει τα σκουπίδια, θα σκέφτεται αυτό που συνέβη το 2023. Ο ήχος του κάδου που ανοίγει, ο ήχο του κάδου που κλείνει. Αυτό το κλατ όταν πατάς το πετάλ για να ανοίξει ο κάδο, δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι για αυτόν τον άνθρωπο. Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που θα του λένε πέταξε αυτά τα σκουπίδια, εκείνο θα νιώθει μια συστολή. Και ο αντίπαλο, αυτό που του άφηνε τα σκουπίδια έξω από το σπίτι, άμα θέλει να το παίξει καλά, έτσι να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, σε αντίστοιχη περίπτωση, αν γίνει ποτέ απεργία, κουλουπού-κουλουπού και τα σκουπίδια μένουν, μπορεί άνετα να πάρει τον κάδο και να τον πάει παρακάτω και άμα του πούν και τίποτα να πει «Δεν μπορώ, παιδιά, έχω τραύμα, δεν μπορώ να βλέπω σκουπίδια προς από την πόρτα μου». Η δεύτερη ενότητα του επεισοδίου έχει και αυτή ε, ως θέμα κάτι το οποίο αφορά στις ε, δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές που έρχονται. Τώρα, αυτές οι εκλογές οι δημοτικέ κοινομαρχιακέ ε, είναι λίγο πιο φαν, είναι λίγο πιο χαλαρέ, γιατί αφορούν τοπικέ κοινωνίε. Έχουν σημασία, αλλά εντάξει. Δεν βγαίνουν και ιδιαίτερα παρά έξω τα πρόσωπα, οι καταστάσει, εκτό αν αφήνει σκουπίδια <στος> στο σπίτι του αντιπάλου σου. Εκεί ίσω ενδιαφερθούν τα μίντια λίγο παραπάνω. Ειδικά όταν υπάρχουν 22 βίντεο με αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγο πιο χαλαρέ. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ρε παιδί μου, δεν είναι όλο αυτό το μπάχαλο, το χάο που συμβαίνει στι βουλευτικέ εκλογέ. Είναι λίγο σαν τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Είναι εκεί, πα καμιά φορά, βλέπει ένα ματσάκι, ξέρει και μερικού παίκτε, αλλά δεν θα δει και πολλά highlights το βράδυ στι ειδήσει. Επίση, σε αυτέ τι εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίκηση βάζουν υποψηφιότητα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι του βλέπει και λε, αν αυτοί πήγαιναν στι βουλευτικέ εκλογέ θα του είχαν φάει ζωντανού. Βλέπει κάποιου με μια αθωότητα, με μια πίστη πραγματικά να κάνουν κάτι, να βοηθήσουν και λε, φίλε, εδώ, αν πα παραπάνω, σε λιανίσανε. Δε τι γίνεται. Γίνονται όλα συνήθω με προσωπικά του έξοδα. Έρχονται, σου λένε, θε ένα μπρελόκ με μένα. Λε, όχι. Γιατί, αφού γράφει ότι είμαι υποψήφιο. Κάποιοι σου δίνουν αυτοκόλλητα. Σου λέει μπορεί να θέλει να κολλήσει στο λάπτοπ. Τι να βάζει. Φαν αυτοκόλλητα. Α βάλει εμένα. Γενικά το merchandise από του υποψήφιου σε δημοτικέ και νομαρχιακέ εκλογέ έχει πολύ πλάκα. Έχω περάσει έξω από καφετέρια που ένα υποψήφιο είχε μια συγκέντρωση με δικού του, δημοτικό σύμβουλο ήταν, έτσι, υποψήφιο για δημοτικό σύμβουλο. Και είχε χάρτινα ποτήρια με τη φάτσα του πάνω. Και πίνανε μεταξύ του αυτοί που ήταν εκεί και λέγανε στην υγειά σου. Και το γυρνάγα να το δει. Στη... Ναι, φίλε, το είδαμε. Το ποτήρι έχει το πρόσωπό σου. Δε, δεν χρειάζεται να μου το δείξει. Το είδα μία φορά. Δεν χρειάζεται να μου υπενθυμίσει ότι η φάτσα σου είναι στο χάρτινο ποτήρι. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Θα το θυμάμαι για πάντα ότι είδα ένα ποτήρι με φάτσα υποψήφιου σε δημοτικέ εκλογέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνω, αποκτώ γνωστού φίλου που έχουν θέσει υποψηφιότητα. Κάποιοι έχουν εκλεγεί κιόλα. Αλλά είναι άνθρωποι που του βλέπω στα social media ή τέλος πάντων κάποιους που τους ξέρω πολύ καλά και έχουμε επαφή και έχουν κάνει και πολύ καλά πράγματα στις περιοχές τους, δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν μου αρέσει να επηρεάζω καταστάσεις, αλλά μέσα σε όλους αυτούς εμφανίζονται και αυτοί οι τύποι που έχεις χρόνια να τους δεις, έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν. Γιατί, γιατί τελείωσε. Είχατε μια σχέση κάποτε, χαλαρή μάλιστα, και στα χρόνια που ήρθαν, χαθήκατε. Τέλο, και παρόλα αυτά εμφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Σε προσεγγίζουν με κάποιου τρόπου. Το πιο ενοχλητικό είναι ότι σου τρώνε χρόνο. Σε παίρνει τηλέφωνο παλιό σου συμμαθητής από την Τετάρτη Δημοτικού. Και αρχίζει, σου λέει: Τι γίνεται, Ρε Γιώργο, Χαθήκαμε. Όλα καλά. Και λε: Κοίτα, τώρα διανύω την τέταρτη δεκαετία που δεν σε έχω δει. Όταν λε, τι νέα, από πού να το ξεκινήσω. Από την 5η Δημοτικού που χαθήκαμε, θε ένα μπεστόφ γεγονότων, τα τελευταία που τα έχω και πρόσφατα. Έχω 35 χρόνια να σου μιλήσω. Και εν πάση περιπτώσει όλοι ξέρουμε γιατί μα παίρνουν. Δηλαδή πολλέ φορέ, όταν χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ένα από αυτού, το έχω στο τσακ να το πω: Φιλέ, ξέρω γιατί με πήρε. Κατεβαίνει υποψήφιο. Πε το κατευθείαν, να γλιτώσουμε και δύο χρόνο. Δηλαδή πραγματικά θα σε ψηφίσω μόνο και μόνο επειδή δεν μου φάγε το χρόνο. Μόνο και μόνο επειδή μου είπε την αλήθεια. Έλα Γιώργο, ελα ρεσί, ο Τάκης είμαι. Άκου, μην προσπάθησε να θυμηθεί ποιο είμαι. Έχουμε να τα πούμε από την Τετάρτη Δημοτικού, ρε φίλε. Αλλά κοίτα να δει τι γίνεται. Σε θυμήθηκα γιατί κατεβαίνω υποψήφιο και η ψήφο σου μετράει. Για μένα. Ειδικά αν με ψηφίσει κιόλα, θα μετρήσει. Οπότε μη σου τρώω το χρόνο, φίλε. Ούτε σε θυμήθηκα, ούτε με ενδιαφέρει τι κάνει. Και είμαι βέβαιο ότι ούτε σε να σε ενδιαφέρει τι κάνω. Εκτό από το γεγονό ότι κατεβαίνω υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο. Θα με ψηφίσει. Πε ναι, πε ναι, πε ναι, πε ναι. Να σα πω κάτι, θα τον ψηφίσω. Μόνο και μόνο για την ειλικρίνεια. Μόνο και μόνο επειδή δεν μου έφαγε το χρόνο. Ή οι άλλοι που σε παίρνουν και σου λένε, Ελά, εντάξει, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, τώρα σε θυμήθηκα και είπα να δω τι κάνει. Ειλικρινά. <laughs> Θε να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση. Θε ο διάλογο μα να είναι ειλικρινή. Ελά, Γιώργο, τι κάνει. Ξέρω εγώ τώρα ή τα τελευταία 30 χρόνια που δεν έχουμε ειδωθεί. Ναι, ρε φίλε, χαθήκαμε τόσα χρόνια. Ναι, να σου πω, δεν με χάλασε κιόλα που χαθήκαμε. Ε, πώ, τόσα περάσαμε στο σχολείο. Δημοτικό πήγαμε μαζί. Πόσα περάσαμε στο σχολείο. Λίγο μπάλα στο διάλειμμα, καμιά ανταλλαγή μου μισό κρουασάν για μισή τυρόπιτα και κανένα βαρελότο τη απόκριση. Αυτά όμω, φίλε, είναι που σε δένουν μια ζωή με τον άλλον. Να σου πω, βάζει υποψηφιότητα στι δημοτικέ εκλογέ, ε. Ναι. Θα με ψηφίσει, θα δω γιατί είναι άλλοι τέσσερι από την τρίτη δημοτικού Οπότε, ξέρει, έχουν προτεραιότητα αυτοί να σε σημειώσω για τι επαναληπτικέ. Αλλά να σα πω, δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσω κάποιον συμμαθητή, κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό μου. Στο κάτω-κάτω του ξέρω κιόλα. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί κάποιοι από αυτού που μου έχουν ζητήσει να του ψηφίσω, εγώ του θυμάμαι. Και θυμάμαι γιατί βλακίε έχουμε κάνει μαζί. Μπορεί σήμερα να είναι εξαιρετικοί επαγγελματίε, μπορεί να μπορούν να κάνουν καταπληκτικά πράγματα για τον τόπο, αλλά εγώ του θυμάμαι διαφορετικά. Ο άλλο μπορεί να είναι υπεύθυνο εκτόξευση δορυφόρων στη NASA. Να είναι δηλαδή ο τύπο που λέει: Οκ, okay, στείλτε το δορυφόρο στο διάστημα. Να είναι αυτό ο τύπο. Ο άνθρωπο που εγγυάται ότι θα τον εκτοξεύσουμε και θα πάει πάνω. Δεν θα επιστρέψει σε 5 λεπτά στα κεφάλια μα. Εγώ τον έχω στο μυαλό μου ω τον τύπο που έβρισκε πολύ καλή ιδέα να πίνει ούζο με γραναδίνη για να την ακούει καλύτερα και γρηγορότερα. Αλκοόλ με ζάχαρη βαράει. Και αυτό το έχω με όλα τα επαγγέλματα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπου που ήμασταν στο σχολείο μαζί να είναι σε καθοριστικά για τη ζωή μου επαγγέλματα. Έχω έναν συμμαθητή ο οποίο έγινε πιλότο τη πολιτική αεροπορία. Τον έχω συναντήσει μία φορά σε αεροπλάνο. Μέλουσε κρυό υδρότητα. Γιατί θυμάμαι τι κάναμε στο σχολείο, και ήμουν βέβαιο ότι μόλι κλείσει η πόρτα στο πιλωτήριο, θα αρχίσει να ρωτάει: Τι κάνει αυτό, ρε? Τι πατάμε εδώ, τι είναι αυτό το κουμπί, Πολλά κουμπιά, ρε φίλε. Να τα πατήσουμε όλα να δούμε τι θα γίνει. Έχω συναντήσει συμμαθητή μου, ο οποίο είναι γιατρό. Και εξαιρετικό γιατρό από ό,τι λένε. Οκ, okay. να σα πω κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι με αυτόν τον τύπο, από τη Δευτέρα γυμνασίου μέχρι και την Τρίτη Λυκείου που χαθήκαμε μετά όταν τέλειωσε το σχολείο. Το μεγάλο σχέδιο που εξετάζαμε είναι πώς θα ανοίξουμε ένα μπαρ το οποίο θα δουλεύει μόνο με αυτόματους πολιτές. Το είχαμε ζωήσει πάρα πολύ έτσι. Παρεμπιπτόντω, κάποια στιγμή κάπου διάβασα ότι έγινε αυτό, άρα ήμασταν πολύ προχώ. Αλλά είναι γιατρό τώρα. Φοβάμαι ότι αν πάω να με εξετάσει, θα του πω εγώ ξεστή, κοίτα, έχω, έχω πόνο στην πλάτη και, και κνισμό, έντονο κνισμό. Τι είναι, θα ανοίξει το λάπτοπ και θα πει Σύρι, πόνο στην πλάτη και κνισμό, τι είναι και νομίζω αυτή είναι η κατάρα των ανθρώπων που γνωριστήκαμε σε μια εποχή που όλα ήταν πιο χαλαρά, είχαν λιγότερο ρίσκο, γιατί τα χρόνια του σχολείου κατά βάση αυτό είναι. Είναι μια περίοδο που είσαι με φίλου κάθε μέρα, η κοινωνική σου ζωή είναι η κολλητή σου στο σχολείο και τέλο πάντων γεννιούνται φιλίε, οι οποίε όμω είναι θνησιγενεί. Εντάξει, τελειώνει το σχολείο, οι περισσότερε από αυτέ δεν υφίστανται. Τέλο, μπούμ, γεια σα. Αλλά μένουν αυτέ οι εικόνε και του ξανασυναντά εσύ και κυριαρχούν στο μυαλό σου για κάποιο λόγο όλε αυτέ οι εικόνε. Γιατί δεν γνώρισε την εξέλιξη αυτού του ανθρώπου από τον τύπο που παραγγέλνει γρεναδίνη με ούζο, που κάθεται δίπλα στον τύπο που σχεδιάζει ένα μπαρ με μένα μέχρι και σήμερα, που κάνω μια εντελώ διαφορετική δουλειά. Και αυτό μπορεί να του οδηγήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να εξελιχθεί τόσο καλά ώστε να γίνει ένα εξέχον μέλο τη τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όχι και επικεφαλή, και να συνδυάσει την τωρινή του ιδιότητα με το παιδί που ήταν κάποτε, αυτό που ξέρω εγώ. Πώς? Αφήνοντας σκουπίδια έξω από το σπίτι πολιτικών του αντιπάλων. <Κι> το μουσικό θέμα της ε, εκπομπής αφορά στους Pure Essence. Ένα συγκρότημα που μου αρέσει πάρα πολύ και το ακούω σταθερά από το 1996 που κυκλοφόρησαν τον πρώτο δίσκο τους και τους ανακάλυψα μέσα από αυτό το άλμπουμ μέχρι και σήμερα και μάλιστα δεν έχω σταματήσει για κάποιο χρονικό διάστημα να τους ακούω, δηλαδή δεν είναι από τα συγκροτήματα που λέω «Α, ας βάλω να ακούσω και λίγο πιο Essence καιρό έχω», ακούω σταθερά, σταθερά αυτά τα χρόνια πιο Essence. Είναι ένα συγκρότημα από το Manchester, δημιουργήθηκε το 1992 και διαλύθηκε το 2013. Ο λόγος που σήμερα είναι σε αυτό το επεισόδιο, είναι ο εξή. οι Pure και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι όσοι τους άκουγαν και τους ακούν φανατικά, είναι ένα συγκρότημα που δεν έλαβε ποτέ την αποδοχή και την αναγνώριση που του άξιζε. Όμως, στην Ελλάδα, οι Pure Essence και αγαπήθηκαν και αναγνωρίστηκαν. Νομίζω και στο Ισραήλ είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο. Αλλά, εάν οι Pure Essence γνώριζαν παγκοσμίω την αγάπη και την αποδοχή που γνώρισαν στην Ελλάδα, θα ήταν, θεωρώ, αυτή τη στιγμή ένα συγκρότημα που θα το ανέφεραν μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα συγκροτήματα Τη δεκαετία του 90 από τη Μεγάλη Βρετανία. Θα μιλάγαμε για του Oasis, τους Blair, του Σουέντ, του Manic Street Preachers και 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 τους Puresens. Και αυτό δεν είναι μια αίσθηση δική μου ή μια αίσθηση των ανθρώπων που γουστάρουν του Essence. Έχω διαβάσει για αυτό το θέμα Κατά καιρού, στο μουσικό τύπο και τη Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Γενικά έχει απασχολήσει παραγωγού ραδιοφώνου, εντό και εκτό συνόρων. Υπάρχει όντω ένα μεγάλο μυστήριο εκεί. Προφανώ υπάρχει κάποια εξήγηση, η οποία όμως δεν είναι απλή εξήγηση που σε μία φράση τη λε, ή αναπτύσσει τη σκέψη σου και σου λέει άλλο: Ναι, αυτό είναι. Αλλά α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σας πω για τη σχέση των Pure Essence με το ελληνικό κοινό και πώς ξεκίνησε. Οι Pure Essence ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για συναυλία το 1996. Είναι η χρονιά που κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ που είχε το όνομά τους, ήταν το Pure Essence από τους Pure Essence. 1996, συναυλία των Pure Essence στο Rodon Club. Πριν τη συναυλία τους στην Αθήνα, οι Pure Essence έδωσαν μια συνέντευξη στο περιοδικό Pop και Rock και πάνω στη συζήτηση ο δημοσιογράφος τους ρώτησε πώς είναι τα πράγματα στην Μεγάλη Βρετανία για εσάς, μόλις έχετε κυκλοφορήσει το πρώτο σας άλμπουμ, σε τι φάση είστε career wise. Και απαντούν οι Pure Essence, τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια μεγάλη συναυλία στο Manchester. 150 άτομα. Στο μεταξύ, το Rodon χωρούσε περίπου 1500 άτομα. Και η συναυλία των Pure Essence ήταν sold out. Οπότε οι Pure Essence έρχονται στην Αθήνα να παίξουν σε ένα κοινό 1.500 ανθρώπων τη στιγμή που θεωρούν μεγάλη επιτυχία και δείγμα ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά για αυτούς μια συναυλία 150 ατόμων που μόλις είχαν κάνει. Fun fact, το Ρόδον στον τοίχο πίσω από τη σκηνή, λίγο πιο πάνω από το ύψος του Drummer δηλαδή, είχε ένα παράθυρο που καλυπτόταν από μια μαύρη κουρτίνα. Πίσω από αυτό το παράθυρο ήταν τα καμαρίνια. Οπότε οι καλλιτέχνε που έπαιζαν μπορούσαν να τραβήξουν διακριτικά την κουρτίνα και να δουν αν έχει έρθει ο κόσμο, γενικά να πάρουν εικόνε από το χώρο του live. Ήμουν αρκετά μπροστά σε εκείνη τη συναυλία και οι Pure Essence άνοιγαν κάθε τρει και λίγο την κουρτίνα να δουν. Στην αρχή διακριτικά, στο τέλο, όταν είχε γεμίσει το ρόδον, δεν του ένοιαζε καν. Είχαν τραβήξει την κουρτίνα και κοιτάγαν όλοι αποσβολωμένοι. Δεν πίστευαν ότι μάζεψαν 1500 άτομα στην Ελλάδα. Το live ήταν εκπληκτικό. Είναι από τι πιο ωραίε συναυλίε που έχω παρακολουθήσει στο Ρόδον. Ο ήχο του ήταν καταπληκτικό. Ήταν τόσο live όσο χρειαζόταν και τόσο πιστό στο CD επίση όσο χρειαζόταν. Υπέροχη αναλογία. Και η φωνή του τραγουδιστή το κάτι άλλο. Η φωνή του τραγουδιστή, για όσου δεν έχετε ακούσει Pure Essence και α, ακούτε την εκπομπή, είναι μαγική. Οι δυνατότητέ τη είναι απεριόριστε. Και είναι αρκετά ιδιαίτερη φωνή. Σκεφτείτε ότι όταν άκουσα το CD, στην αρχή νόμιζα ότι τραγουδάει η γυναίκα. Αυτό το ένα λεπτό που το έβαλα να παίξει, μέχρι να ανοίξω το booklet που είχε μέσα να διαβάσω τη σύνθεση του συγκροτήματο κτλ., νόμιζα ότι τραγουδάει η γυναίκα. Οι Pure λοιπόν, από το 1996 άρχισαν να χτίζουν μία παθιασμένη και πολύ σταθερή σχέση με το ελληνικό κοινό. Εξακολούθησαν να είναι ένα πολύ δημιουργικό συγκρότημα. Έβγαλαν συνολικά πέντε άλμπουμ. Από το 1996 περνάνε δύο χρόνια, έρχεται το 1998, βγάζουν το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Only Forever. Στη συνέχεια έβγαλαν το τρίτο άλμπουμ τους το 2002 και εκεί ήταν και ένα κομβικό σημείο για την ιστορία του συγκροτήματος γιατί άλλαξε ο κιθαρίστας. Και ε, από εκεί και πέρα έβγαλαν δύο ακόμη άλμπουμ, το 2007 και το 2011. Αν τώρα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια από αυτά τα πέντε άλμπουμ, με κλειστά μάτια θα έλεγα τα δύο πρώτα. Τα δύο πρώτα άλμπουμ των Pure Essence είναι από αυτά που λες δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο τραγούδι μένει απ' έξω. Στο μεταξύ συνέχισαν να έρχονται στην Ελλάδα για συναυλίες. Από το 1996 λοιπόν γεννήθηκε αυτή η σχέση των Pure Essence με το ελληνικό κοινό. Τώρα δεν έχει γίνει και πολύ γνωστό τι συνέβη και διαλύθηκε το γκρουπ. Το 2013 παρότι είχαν κάνει μια ανακοίνωση ότι είναι στο στούντιο, δουλεύουν καινούριο υλικό και θα κυκλοφορήσει το 2014 και πρόκειται να είναι μια πολύ ωραία χρονιά το 2014, λίγο καιρό μετά από αυτήν την ανακοίνωση, πώς στο site τους ότι το συγκρότημα διαλύθηκε δεν άλλαξαν πάρα πολλά ως προς την αποδοχή και τη φήμη του γκρουπ παγκοσμίω. Σαφώς έγιναν κάπως πιο γνωστοί, αλλά ποτέ δεν έκαναν αυτό το τεράστιο μπαμ, που όπως σας είπα θεωρώ ότι ως μπάντα το άξιζαν. Στην Ελλάδα η σχέση εξελισσόταν. Έρχονταν συνέχεια για συναυλίες, έχουν παίξει σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, όχι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό για τους Pure Essence, που το διάβασα στο mixgrill.gr, που αναφέρει ότι οι Pure Essence είναι οι πιο συχνοί επισκέπτες της χώρας μας από το 80 μέχρι και σήμερα. Οι Pure Essence έχουν έρθει 20 φορές στην Ελλάδα και έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 30 συναυλίες. Στη δεύτερη θέση, παρεμπιπτόντω, να το πω και αυτό έτσι, μια και τα είδα τα στοιχεία, είναι η Paradise Lost με 18 επισκέψει και επίση 30 συναυλίες. Απλά η e πιο είναι στην πρώτη θέση γιατί έχουν έρθει 20 φορέ και έχουν κάνει 30 συναυλίες. Η Paradise Lost 18 φορέ και έχουν κάνει 30 συναυλίε. Και επειδή τώρα είμαι βέβαιο ότι αναρωτιέστε για του Scorpions, οι Σκόρπιον είναι στην τέταρτη θέση, με 13 επισκέψει και 25 συναυλίε. Οι Σκόρπιον το ζουν όταν έρχονται στην Ελλάδα. Τι γυρίζουν τη χώρα. Οι ίδιοι οι Πιουρέσεν είχαν πει σε κάποια συνέντευξή του, γιατί είχαν αναγνωρίσει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν τόσο, τόσο προφανέ, και είχαν πει ότι η Ελλάδα πλέον είναι το δεύτερο σπίτι μα. Είναι σαν να είμαστε στο Μάνσεστερ, μόνο που εδώ έχετε καλό καιρό. Και μάλιστα είχαν προσπαθήσει και οι ίδιοι να δώσουν μια εξήγηση για αυτό το φαινόμενο, για αυτή την αντίθεση λέγοντας ότι φαίνεται ότι το κοινό στην Ελλάδα κατάλαβε αμέσως τη μουσική μας και γενικά τι πρεσβεύουμε ως μπάντα. Κάτι που δεν έχει συμβεί στις περισσότερες άλλες χώρες και σίγουρα δεν έχει συμβεί και στην πατρίδα μας. Και εδώ ακριβώς υπάρχει αυτό το παράδοξο, γιατί οι Pure Essence είναι ένα συγκρότημα που είχε ταυτότητα. Δεν έμοιαζαν με κάτι άλλο. Η φωνή, ας πούμε, του τραγουδιστή δεν σου άφηνε περιθώριο να μπερδευτεί. Δηλαδή, οι Pure Essence είναι από αυτά τα συγκροτήματα που ανάκουγε σε ένα τραγούδι τους που δεν ήξερε ότι το λένε αυτοί, με το που άνοιγε το στόμα του ο τραγουδιστή, έλεγε Αυτό είναι Pure ρεσένες. Το γεγονό ότι δεν έγιναν μεγάλο όνομα παρότι είχαν τι προδιαγραφέ έχει κατά καιρού απασχολήσει αρκετού ανθρώπου του χώρου, αλλά και αρκετού ακροατέ. Κάποια στοιχεία που έχω συλλέξει από άρθρα τη εποχή σχετικά με αυτό το θέμα. Από τον ελληνικό και τον βρετανικό τύπο αναφέρουν κάποια στοιχεία τα οποία υπογραμμίζουν ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ μεγάλο όνομα. Ας πούμε, α, άνοιγαν τις συναυλίες του Iggy Pop, τον ε, Σουέντ, τον Ντιπές ε, Μοντ, επίσης είχαν συμβόλαιο με δύο από τις ιστορικότερες εταιρείες, την Island Records και την Reaction Records. Συνεπώς παραμένει ένα μυστήριο μέχρι σήμερα, για ποιο λόγο οι Pure Essence δεν έκαναν αυτό το πολύ μεγάλο μπαμ που ενδεχομένως δικαιούνταν. Η προτροπή μου λοιπόν είναι, αν δεν έχετε ακούσει Pure Essence, να ακούσετε. Και ξεκινήστε από τους δύο πρώτους δίσκους. Είμαι βέβαιος ότι θα ανακαλύψετε ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα και στο τέλος της ακρόασης θα αναρωτηθείτε κι εσείς για ποιο λόγο αυτό το συγκρότημα δεν έκανε σούπερ επιτυχία. Επειδή όμως ανέφερα ότι είναι ένα συγκρότημα που προέρχεται από το Μάντσεστερ, μια περιοχή που έχει βγάλει γκρουπάρες, οι ίδιοι σε μια συνέντευξή τους είχαν δώσει τι δικέ του αγαπημένε μπάντε που έχουν βγει από το Manchester, οι οποίε είναι Smiths, Happy Mondays, Joy Division και New Order κατ' επέκταση, Stone Roses και James. Εγώ θα προσθέσω Oasis και Pure Essence. Έτσι. Να αποκαταστήσω την αδικία έστω σε αυτό το podcast. Και φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου. Αν σας άρεσε αυτή η εκπομπή, μπορείτε να κάνετε τα εξής. Πρώτα απ' όλα να ακούσετε τα προηγούμενα επεισόδια. Επίσης, να προωθήσετε την ύπαρξη αυτής της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι καινούργια εκπομπή και φυσικά να κάνετε subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε το κάτι από πολλά.